Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι, για να δανειστώ λίγο να πάρω από τον προηγούμενο συνάδελφο την κουβέντα, ότι το 2014 πηγαίνατε ολοταχώς προς το Ντουβάρι και γι' αυτό αποφασίσατε να μεταθέσετε και να αποδράσετε από την κυβέρνηση, μεταθέτοντας την προεδρική εκλογή το Δεκέμβρη, ως μη οφείλατε. Εφόσον όλα πηγαίναν υπέροχα, φαντάζομαι ότι θα μπορούσατε να πάτε μέχρι το Μάρτιο για να γίνει προεδρική εκλογή το Μάρτιο και να αποδείξετε ότι όλα πάνε υπέροχα. Πέραν τούτου όμως, τα δεδομένα αυτά... Παρακαλώ, όχι ερωτήσεις κρίσιμες. Και τα δεδομένα αυτά υπάρχουν και η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη, ας την αφήσουμε λίγο στην άκρη. Θα περίμενα αυτή την κριτική από πλευράς ΚΚΕ, που έχει και δίκιο να την κάνει, και γιατί έχει διαφορετική πολιτική οπτική, αλλά και γιατί δεν έχει κυβερνήσει. Ένα κόμμα όμως που τα τελευταία 40 χρόνια αναλασσόταν με το ΠΑΣΟΚ και βούλιαξε τη χώρα το 2010, νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική στις κριτικές και στις αποτιμήσεις που κάνει. Γιατί το ΑΕΠ δεν χάθηκε στα δύο τελευταία χρόνια 25%, ούτε εξφενδονίστηκε η ανεργία στο 27%. Γι' αυτό μόνο το νούμερο. Δεν θα πω κανένα άλλο νούμερο, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται, τρελαίνεται όταν ακούει μόνο νούμερα. Για το 27% της ανεργίας που το εξφενδονήσατε μέσα σε 5 χρόνια, θα πείτε ότι έχετε αποτύχει. Για να κάνουμε μετά μια κουβέντα και να δούμε πού αποτύχατε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, τι θα κάνατε εσείς καλύτερα, να γίνει μια παραγωγική κουβέντα. Για την καταστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στα τελευταία 6 χρόνια, που δεν έχει ίδιον ούτε καν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν συγκρίνεται δηλαδή ούτε καν με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πείτε κάτι για να συμφωνήσουμε ότι αποτύχατε, ότι κοιτάτε κι εσείς να βελτιωθείτε, ότι έχετε και κάποιες λύσεις και να συζητήσουμε και τις δικές σας λύσεις. Με αυτό λοιπόν, με αυτή λοιπόν την εισαγωγή, θέλω να πάω λίγο στα ζητήματα της εθνικής άμυνας. Γιατί ούτε εκεί έχετε πει κουβέντα. 26 δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα από το 1997 μέχρι το 2006. 26 δισεκατομμύρια. Τι έγιναν αυτά τα 26 δισεκατομμύρια? Έχει υπάρξει κάποιος απολογισμός από τους τότε υπουργούς εθνικής άμυνας, από τις τότε κυβερνήσεις? Τι προσέφεραν τα 26 δισεκατομμύρια? Τι έχουν προσφέρει στη χώρα, στην αμυντική της θέση, τα 26 δισεκατομμύρια από αυτά που αγοράστηκαν σε αυτήν μόνο τη δεκαετία? Δεν θέλω να προχωρήσω ούτε πριν ούτε μετά. Τι από αυτά λειτουργούν σήμερα? Τι κόστος συντήρησης έχουν αυτά που έχουμε πάρει σήμερα? Μπορείτε να μου πείτε? 15 διαφορετικοί τύποι στρατιωτικών ελικοπτέρων. Ποια χώρα αγοράζει με αυτήν την πρακτική? Ξέρετε πώς αγοράζεται εξοπλιστικά προγράμματα? Σαν να μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν έχω ιδέα τι θα πάρω, και ό,τι μου γυαλίζει και ό,τι μου βάζουν και στην τσέπη από μέσα να το πάρω, θα πάω να το πάρω. Αυτή ήταν η πολιτική σας. Γι' αυτό θα απολογηθείτε? Για να κάνουμε μετά κριτική, γιατί έχει φτάσει ο σημερινός προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα 477 εκατομμύρια. Γιατί δεν υπάρχουν άλλα. Και σε έναν βαθμό καλώς. Γιατί δεν μπορούμε να ξοδεύουμε ένα σκασμό δισεκατομμύρια και να μην έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Μόνο για την τριετία 98-2001, 14 περιπτώσεις έχουν πάει στα δικαστήρια. Ξέρετε τι αφορούν αυτά, πόσα λεφτά, πόσα χρήματα αφορούν αυτές οι 14 περιπτώσεις? Και έχετε όμως το κουράγιο, γιατί περί κουράγιου πρόκειται, να έρθετε εδώ να κάνετε κριτική. Μιλάω για την εθνική άμυνα, δεν μιλάω για το σύνολο. Για τις αμυντικές βιομηχανίες, ποιος οφείλει την καταστροφή τους? Μόνο μία. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα έχουν ένα χρέος 650 εκατομμύρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το δημιούργησε. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν μείνει απλήρωτοι, και είναι και σήμερα απλήρωτοι 2 μήνες, αλλά στο παρελθόν είχαν μείνει μέχρι και 8 μήνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Για αυτά τα ζητήματα έχετε βρει το κουράγιο που βρίσκετε τώρα και κάνετε κριτική να πείτε, να ψελίσετε έστω και μία λέξη? Θέλετε να σας πω ένα ακόμα νούμερο? 2009, μόνο για εξοπλιστικά προγράμματα, 2.200.000. Γιατί το λέω το 200 εκατομμύρια? Γιατί το λέω το 2009? Είναι η χρονιά που ξεκινάει το βούλιαγμα. 2.200.000 ταΐσαμε στους εμπόρους όπλων. Με τι δικαιολογία? Την γνωστή δικαιολογία του εθνικισμού, όπου είναι το εργαλείο του κάθε απατεώνα
και το εργαλείο του κάθε εμπόρου όπλων να εκμεταλλεύεται αυτή την ιστορία και να πουλάει στους Ινδριάνους χάντρες και ψεύτικα χρυσαφικά. Αυτό κάνετε. 40 χρόνια τώρα θα πείτε γιατί φτάσαμε την εθνική άμυνα σε αυτό το επίπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή με το ζόρι μπορούμε να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και να κάνουμε και μια μικρή συντήρηση. Δεν θα πείτε τίποτα, γιατί δεν έχετε απολύτως τίποτα να πείτε. Αυτό που γίνεται ως προσπάθεια για την ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, βρήκατε κάτι να πείτε? Βρήκατε ότι δεν είναι σωστό το όραμά της. Αντί να αναλογιστείτε τι έχετε κάνει και την κρεμάσατε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχετε να πείτε ένα παραγωγικό πράγμα, ένα προσθετικό που να μπορέσουμε μαζί να συνεννοηθούμε πώς θα μπορέσουμε να την αναπτύξουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία, παρά μόνο ότι θα καταστραφεί. Μα είναι ήδη κατεστραμμένη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σε αυτήν λοιπόν την κουβέντα που θα γίνει και γίνεται αυτές τις ημέρες, η κριτική προς το δικό σας παρελθόν πρέπει να σας κάνει προσεκτικότερους στο τι λέτε για το αύριο. Γιατί δοκιμαστήκατε, φέρατε προϋπολογισμούς και κάνατε συμφωνίες που για το 17, 18, 19 και πάει λέγοντας μιλούσατε για 4,5% ανάπτυξη. Αυτή τη συμφωνία είχατε υπογράψει. Γι' αυτό θα πείτε κάτι. Η φορολογία σας πείραξε. Εσείς που εξοντώσατε 5 χρόνια τη φορολογία της επιχειρήσης και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, δεν το έχετε προσέξει αυτό? Χθες ήρθατε στη χώρα. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχουν κλείσει επιχειρήσεις εκατοντάδες χιλιάδες την πενταετία 10-15? Ή μήπως είναι ψέμα? Τα capital control σας πειράξανε. Ότι μετατρέψατε τις τράπεζες σε ζόμπι και το Δεκέμβριο του 2014 ήταν υποκατάρρευση. Εσείς δεν το είχατε προσέξει? Γιατί σας το λένε απ' έξω. Οι ανακεφαλαιοποίησεις γίνανε γιατί τις βουλιάξατε τις τράπεζες. Γιατί δανείζατε στα κόμματά σας, στους εργολάβους σας και στα ΜΜΕ τα δικά σας. Γιατί βουλιάξαν οι τράπεζες? Γιατί έπαιρνε ο ιδιώτης λεφτά ή γιατί οι δικοί σας οι μέτεροι κάνανε παιχνίδι? Αυτά θα μπορέσετε να τα πείτε κάποτε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια συζήτηση για το αύριο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο.